Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα αποχαιρετά το μεγάλο Μίκη Θεοδωράκη. Πριν από λίγο ξεκίνησε το λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη. Απλός κόσμος συγκεντρώνεται για να αποτίσει φορό τιμή στο μεγάλο συνθέτη. Να πάμε στη Μητρόπολη και στην Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία. Ο Μίκης Θεοδωράκης, μήνα ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης, σήκωνε τα χέρια του και σκέπαζε τα πάντα όταν δίφθινε, αλλά πάνω απ' όλα ξεσήκωνε και ένωνε το πλήθος. Έτσι λοιπόν, ενωμένο, το πλήθος βρίσκεται και σήμερα εδώ περιμετρικά της Μητροπόλεως, έξω από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου που και βρισκόμαστε, για να πει το ίστατο χαίρε, το τελευταίο αντίο και να δώσει τον τελευταίο ασπασμό στον σπουδαίο οικουμενικό αυτό άνθρωπο, τον Μίκη Θεοδωράκη, και να δώσει ουσιαστικό νόημα σε αυτήν τη γλώσσα τη βουβή. Θα πρέπει να πούμε ότι η σωρός του έφτασε εδώ με περισσότερο από μία και μισή ώρα καθυστέρηση στις 5 παρατέταρτο. Το πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο από πολύ νωρίς άρχισε να χειροκροτά και να φωνάζει, να κραυγάζει αθάνατος. Ενώ μέχρι και αυτήν την ώρα όλοι σιγοτραγωδούν τραγούδια που συνέθεσε ο ίδιος και ερμήνευσε. Το ένα, το χελιδόνι της δικαιοσύνης, ήλιε εννοητέ, και επικρατεί ένα κλίμα συγκίνησης, ενώ και οι καμπάνες χτυπούν πένθυμα από πολύ νωρίς. Τον κόσμο τον βλέπετε και στα πλάνα μας, κρατώντας λοιπόν ένα λουλούδι στο χέρι, μπαίνει μέσα στο παρεκκλήσι για να αποτίσει φόρο τιμής και τα χειροκρατήματα συνεχίζουν να αντικούν. Μέσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου, στις 5 παρατέταρτο λοιπόν, εψάλλει τρισάγιος ακολουθία. Παρέστησαν φυσικά τα μέλη της οικογένειάς του. Είδαμε το γιο του, τον εγγονό του, με την οικογένειά τους ιδιαίτερα συγκινημένους, όπως φυσικά και πλήθος κόσμου που με δάκρυα στα μάτια σήμερα έχουν φτάσει εδώ προκειμένου να αποτίσουν και οι ίδιοι φόρο τιμής, βουρκωμένοι και δακρυσμένοι, γιατί όπως λένε, μία εμβληματική προσωπικότητα έφυγε από τη ζωή και ο θρήνος τους συνεχίζεται. Να πούμε μάλιστα, Μίνα, ότι το θέμα της ταφής, όπως και του τόπου της, έχει λυθεί σήμερα στο δικαστήριο, στην ακροαματική διαδικασία που ξεκίνησε στις 11.30 το πρωί. Ωστόσο, εμπλοκή προέκυψε για τα γραφεία κηδιών, καθώς η Μαργαρίτα, η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, προέβαλε το αίτημα δια του πληροεξησίου δικηγόρου της ότι το γραφείο που έχει ήδη επιληφθεί της υπόθεσης θα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία. Ωστόσο, οι εκτελεστές της τελευταίας βούλησης του Μίκη Θεοδωράκη είχαν αντίθετη άποψη, προκειμένου να εφαρμόσουν και να επιλεγεί ένα γραφείο τελετών, όπως έλεγε, η ρητή δέσμευση του ίδιου του εκλειπώντος. Σε κάθε περίπτωση λύθηκε το θέμα με μια προσωρινή διαταγή, προκειμένου το γραφείο που έχει ήδη επιληφθεί της υπόθεσης να συνεχίσει για να γίνει και σήμερα το λαϊκό αυτό προσκύνημα. Και αύριο το πρωί λοιπόν περιμένουμε την οριστική απόφαση από το μονομελές πρωτοδικείο. Και βέβαια να επισημάνουμε, μην, ότι μέχρι τις 7 η ώρα μπορεί ο κόσμος να έρχεται εδώ στο παρεκκλήσι να αποτίσει φόρο τιμής εδώ για το λαϊκό προσκύνημα, ενώ αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, και την Τετάρτη επίσης από τις 10 το πρωί έως τις 2. Οπότε θα γίνει και η τελετή αποχαιρετισμού και θα ακουστούν οι επικίδιοι. Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο πρώην Επίτροπος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Χρήστος Τηλιανίδης, θα είναι με απόφαση του Πρωθυπουργού ο νέος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που δημιουργείται για την αντιμετώπιση και την διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο ίδιο Υπουργείο, θέση Υφυπουργού αναλαμβάνει ο πρώην Αρχηγός ΓΕΑ, Ευάγγελος Τουρνάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καρδίτσας, αλλά και η ένορκη διοικητική εξέταση για το σκάνδαλο με τα πλαστά πιστοποιητικά στο κέντρο υγείας του Παλαμά στην Καρδίτσα. Έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες μαϊμού εμβολιασμοί. Τον εισαγγελέα Καρδίτσας για τους εμβολιασμούς μαϊμού στο κέντρο υγείας του Παλαμά ενημέρωσε το πρωί ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Φώτης Ερέτης. Όπως είπε, έχει εξακριβωθεί ο αριθμός των ψευδών βεβαιώσεων, ενώ η έρευνα πλέον επικεντρώνεται στην πιθανότητα να υπάρχουν συνεργοί της 45χρονης υπαλλήλου. Έχουμε καταλήξει μέχρι στιγμής από αρχές Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου του 2021 στα 33. Απλά στα 44 εμπεριεχόταν
και πρώτης ή δεύτερης δόσης που ενδεχομένως να είχαν κάνει. Έρχεται η μηνυτήριος αναφορά, την οποία θα καταθέσει η 5η Υγειονομική Περιφέρεια, κατά παντός υπευθύνων και κατά των πολιτών οι οποίοι ενοχοποιούνται σε όλη αυτή την διαδικασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ένορκης διοικητικής εξέτασης, η υπάλληλος, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου άλλου εργαζομένου, έμπαινε στο μηχανογραφικό σύστημα του προγράμματος Ελευθερία και δήλωνε ψευδώς ότι εμβολιάστηκαν άτομα τα οποία ποτέ δεν είχαν εμβολιαστεί. Υπήρχε το κενό στις υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς τη σφραγίδα και την υπογραφή του ιατρού. Αν υπήρχαν και αυτά τα δύο, δεν θα έπαιρνε κανένας είδης ποτέ τίποτα. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για μεμονωμένο πρόβλημα για το οποίο θα τιμωρηθούν όσοι διαπιστωθεί ότι έχουν παρανομήσει. Το σύστημα Ελευθερία είναι θωρακισμένο. Οι όποιες περιπτώσεις υπάρχουν είναι λίγες περιπτώσεις και θα σας εξηγήσω την περίπτωση του Παλαμά. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, είναι μια δυναμική διαδικασία, γίνεται ταυτοποίηση. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια ανακοίνωσε το πρωί ότι στο Κέντρο Υγείας Παλαμά έχουν εμβολιαστεί 16.661 πολίτες. Συνεπώς, τα όσα έχουν ακουστεί και γραφεί για βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών δεν ισχύουν. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Τα υπόλοιπα παιδιά του εμβολιαστικού κέντρου θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία μα καμία συμβολή σε αυτό. Η κυρία αυτή λοιπόν, μόνη της, στο διάστημα αυτό, έχοντας πρόσβαση στο τάμπλετ, τι έκανε, έβαζε λοιπόν, τσέκαρε ένα όνομα εκεί και την άλλη μέρα πήγαινε κρυφά και έβαζε μια δήλωση στο φάκελο. Αυτό που έγινε στην Καρδίτσα είναι έγκλημα. Γιατί ένας από αυτούς που πήρε τα πιστοποιητικά, ένας, δεν σας λέω οι 10, να ήταν ασυμπτωματικός, σκεφτείτε πόσο κόσμο, σε πόσο κόσμο έχει μεταδώσει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα σε αυτούς που πήραν το πλαστό πιστοποιητικό ήταν συγγενικά πρόσωπα της υπαλλήλου, ενώ διερευνάται εάν τα έχουν χρησιμοποιήσει για να αποφύγουν την αναστολή της σύμβασης εργασίας τους, εφόσον εργάζονται στο σύστημα υγείας. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.